μέσα από μια, σε μια διαχείριση πόντρα συλλογικές αυτοποχών και σε συνέργεια, αυτό είναι το σημαντικό, σε συνέργεια με δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς φορείς μπορούμε και προσπαθούμε με στοχευμένες κινήσεις να κρατήσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται τη σημαία του ελληνικού πολιτισμού. Γι' αυτό το λόγο και πρωτοβουλίες ιδιωτών όπως είναι αυτή της Αθηνικής Μικροπιστοποιικής Εταιρείας Πολιτεία Πολιτισμού, αυτή την οποία σήμερα παρουσιάζουμε, είναι μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή πρωτοβουλία. Και η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να συμβάλλει στην επικοινωνία σύγχρονων δημιουργών με το ευρύ κοινό, αλλά κυρίως στην εκπαίδευση και στην επαφή των νέων ανθρώπων, των παιδιών μας, με την καλλιτεχνική δημιουργία. Με τελικό σκοπό και στόχο να ανακαλύψουν, να αναπτύξουν το ταλέντο τους, να αγαπήσουν τις τέχνες και γιατί όχι κάποιοι από αυτούς να αποτελέσουν τη συνέχεια της νεότερης γενιάς σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου για την τιμή της πρόσκλησης από τους εκπροσώπους και τους υπεύθυνους, την Πρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη της Πολιτείας Πολιτισμού. Και να τους συγχαρώ γιατί σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας, εκείνοι διάλεξαν να ανοίξουν δρόμους. Δρόμους διαφορετικούς, δρόμους του πολιτισμού, δρόμους της παιδείας, κυρίως για τα νέα παιδιά. Με αυτή την έννοια είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και γι' αυτό το λόγο και εμείς, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έκανε και το αντίστοιχο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, θέσαμε την αιγίδα μας ακριβώς για να δώσουμε και συμβολικά αλλά και ουσιαστικά έναν διαφορετικό τόνο σε αυτή την προσπάθεια. Σε αυτή μας την προσπάθεια και η δική σας πρωτοβουλία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 2 χρόνια, όπως άκουσα και τον κύριο Υπουργό να λέει, μας βρίσκει σύμφωνος, είμαστε συμπαραστάτες και σας καλώ μελλοντικά να έχουμε την όποια συνέργεια ώστε να πετύχετε κι εσείς τους δικούς σας σκοπούς με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Με την ευκαιρία αυτή και λόγω της παρουσίας του κυρίου Υπουργού εδώ, ήθελα να τον ευχαριστήσω για τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που παίρνει αλλά και για τη στήριξη που παρέχει τόσο στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και σε αδύναμους μαθητές σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που δεν μπορούν να τις παρακολουθήσουν. Θέλω να ξεκινήσω και να πούμε 2 κουβέντες ότι η Θερινή Ακαδημία Πολιτισμού, που διοργανώνεται για 10 συνεχόμενη χρονιά με επιτυχία, αποτελεί μια ιδέα, ένα όραμα της Προέδρου της Πολιτείας Πολιτισμού, της κυρίας Πέπης Ασουριάν, που πήρε σάκα και οστά και κατάφερε να υλοποιηθεί. Πρόκειται για μια γέφυρα που ενώνει τους καλοκαιρινούς ξένιους τους μήνες για τα παιδιά, έχω και εγώ και παιδιά και γνωρίζω πώς είναι αυτό, με τη νέα σχολική χρονιά. Δεν είναι απλά μια περίοδος απασχόλησης ή φύλαξης. Είναι πραγματικά μια πολύ επικοδομητική περίοδος που προσθέτει στα παιδιά γνώση, εκπαίδευση και ψυχαγωγία. Περισσότερα όμως θα ακούσουμε από την ίδια την πρόεδρο της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Πολιτεία Πολιτισμού, την κυρία Πέπη Ασουριάν. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκινήσω με την νομική μορφή της εταιρείας ως δικηγόρος. Η Πολιτεία Πολιτισμού είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη από ανθρώπους που ασχολούνται εδώ και χρόνια με τον πολιτισμό στην πόλη. Η εταιρεία έχει ευρεία και πολυσήματη δράση στους τομείς της τέχνης, του πολιτισμού, της παιδείας και της νεολαίας, με στόχο να προάγει την ανάπτυξη πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων, τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τον εθελοντισμό, την οργάνωση εκδηλώσεων, καθώς επίσης και τη χορήγηση υποτροφιών με βάση οικονομικά και καλλιτεχνικά κριτήρια. Ο σκοπός της εταιρείας, όπως καταλαβαίνετε, είναι αμυγός πολιτιστικός, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Είναι και εκπαιδευτικός, και ενημερωτικός, αθλητικός, τουριστικός, καλλιτεχνικός, περιβαλλοντολογικός και οικολογικός. Σκοπός της εταιρείας είναι να ενημερώνει για την εξέλιξη της τέχνης των τεχνών, καθώς επίσης να προβάλλει και την ουσιαστική ιδέα της τέχνης, όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα, αλλά και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες του εξωτερικού. Στόχος της Ακαδημίας είναι η εισαγωγή και η εκπαίδευση στην έννοια των τεχνών, του πολιτισμού και του αθλητισμού, τόσο των παιδιών μικρής ηλικίας, όσο και των νέων. Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να μάθουν, να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν το ταλέντο τους σε όλες τις βασικές μορφές των τεχνών. Βαθύτερη ανάγκη μας είναι να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τις τέχνες. Οι θεματικές ενότητες που θα διδαχτούν είναι το θέατρο, ο χορός, η μουσική, το τραγούδι, εικαστικά, βίντεο, φωτογραφία, δημιουργική γραφή, γράφητη, δημιουργική απασχόληση,
Επίσης, εκτός από τα μαθήματα αυτά που, είναι, που αποτελούν βασικές θεματικές ελώδεις της Ακαδημίας, θα έχουμε και αθλήματα, τα οποία για φέτος έχουν οριστεί να είναι η πασία, το τένις, το κούμπο, μπάντμιντον, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και βόλεϊ. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Ελληνικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης, που εδώ και 58 χρόνια προσφέρει στην παιδεία, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, σε μια εποχή κρίσης θεσμών και αξιών, ανταποκρίνεται στην πολυσήμαντη και ξεχωριστή αυτή η πρωτοβουλία νέων ανθρώπων της πολιτείας πολιτισμού, στηρίζοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά τη θερινή Ακαδημία Πολιτισμού. Η Πολιτεία Πολιτισμού έχει συστρατεύσει μια ομάδα ανθρώπων από τους πλέον αξιόλογους, τουλάχιστον της πόλης μας, επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες και λόγιους, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο μέτωπο το οποίο χωραίνει περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι η χώρα μας, στο μέτωπο της επένδυσης και του πολιτισμού. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και άλλα και υπερήφανος που ηγούμε καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά αυτής της ομάδος και τούτης της προσπάθειας. Να μην σας καθυστερώ, για μένα προσωπική χαρά, γιατί έχω και μισό αιώνα ζωής. Είχα επικοινωνία με τον Νίκο Μαστοράκη, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του, και το λέω και εγώ, αμφιλεγόμενο. Είναι μια δυνατή λέξη να είσαι αμφιλεγόμενος. Του άρεσε το όλο project. Θα είναι κοντά μας, αν ιδιωτελώς. Προς το τέλος του Μαΐου θα έρθει να κάνει ένα σεμινάριο ανάμεσα στην καθηγήτρια που ίδιος θα επιλέξει και το πάνελ των ομιλητών και το αντικείμενο. Και θα είναι κοντά και στην Ελληνική Ακαδημία Πολιτισμού. Ο αθλητισμός, όπως ξέρετε, είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού. Νους υγιής, σώμα και γη. Στην Ελληνική Ακαδημία Πολιτισμού, λοιπόν, ο αθλητισμός θα έχει ψυχολογικό χαρακτήρα, θα είναι ένα διάλειμμα, ένα intermezzo, όπως λέμε, και στη μουσική. Η δραστηριότητα αυτή θα γίνεται στο μέσο της ημέρας.